Φίλες και φίλοι του Πεταράδες, γεια σας, τι κάνετε, σερί, είναι Κυριακή βράδυ μετά το live. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Το έχουμε ξανακάνει. Το έχουμε ξανακάνει. Γιατί φεύγαμε ταξίδι όμως. Το έχουμε ξανακάνει. Ναι. Ήταν πολύ άρρωστο και άγριο τότε, το θυμάμαι. Πού πηγαίναμε. Α, ξέρεις που μπορεί να πηγαίναμε. Μάλαγα. Όντως. Ναι, ναι. Μάλαγα πηγαίναμε. Μάλαγα ή Μιλάνο για τον φίλο μας τον Ρωμάνο. Γιατί φεύγαμε και μπορεί εκεί. Και να μπορεί και να ήταν Μιλάνο. Μπορεί και να ήταν και Μάλαγα, βέβαια. Μπορεί να ήταν και Μάλαγα όμως. Γιατί ναι. Θυμάμαι ότι φεύγαμε πολύ νωρίς για Μπέργαμο. Ήταν το πρώτο μας ταξίδι, Doki Vlog. Βασικά, νομίζω το πρώτο ότι φεύγαμε για Μπέργαμο πολύ νωρίς. Εκτός Ελλάδος. Ναι. Απλά δεν θυμάμαι αν πήγαμε στην Μάλαγα. Όταν πήγαμε στη Μάλαγα, κάναμε live. Πρέπει να κάναμε live. Ναι, δεν θυμάμαι. Κάναμε. Δεν θυμάμαι. Κάναμε live όταν πήγαμε. Ναι. Λογικά κάναμε. Αφού ήταν μετά το Euro. Μετά το Euro δεν ήταν. Ναι. Ναι, ήταν το 21. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κάναμε, κάναμε. Ναι, ναι. Τέλεια, λοιπόν, αύριο, το θυμάμαι, εδώ είμαστε, τα έχουμε φρέσκα. Δεν ξέρουμε βέβαια κάποιους τραυματισμούς ή κάποιες απουσίες που μπορεί να προκύψουν. Αλλά τα πολλά και τα λίγα. Εντάξει. Προγνωστικά έχουμε το ψηλό. Δηλώσεις δεν έχουμε. Ναι, δηλώσεις δεν έχουμε για μετά. Δεν έχουμε προλάβει να δούμε δηλαδή. Ναι, δεν έχουμε λίγο την περιραίωση ατμόσφαιρα και το τι έγινε, τι να γίνει. Κυρίως βέβαια στο Παναθηναϊκό. Γιατί εκεί είναι. Αυτή είναι η ομάδα η οποία έρχεται από δύο συνεχόμενες γκέλες στο πρωτάθλημα. Μία πολύ σημαντική πρόκριση, αλλά χωρίς να θέλξει με την παρουσία του. Οπότε είναι η ομάδα. Από αυτές που διεκδικεί το πρωτάθλημα που προβληματίζει όλες οι άλλες ομάδες είναι σταθερές και σε ανωδική πορεία. Σταθερή η ΑΕΚ, σταθερός ο ΠΑΟΚ, σε ανωδική πορεία ο Ολυμπιακός. Τώρα μην το κάνουμε και λύση τρόμου τον Ολυμπιακό, εντάξει, οκ. Okay. Σε ανωδική πορεία. Καλά είναι, τι? Μια χαρά είναι, παίρνει τις νικούλες του. Κάτσε, φίλε, πήρε ευρωπαϊκή πρόκριση με δύο νίκες. Γιατί μας κράζαν κιόλας. Είδα ένα στο Twitter κάτι βάζανε ότι είμαστε αντιολυμπιακοί, κάτι τέτοια. Επειδή κορυδεύαμε αυτούς που λέγανε ότι η Φέρεντσβάρος. Βασικά δεν κορδεύαμε γιατί και εμείς το λέγαμε. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός έκανε τη Φέρεντσβάρος να μην φαίνεται καλή ομάδα. Δηλαδή με αυτό που μας κορδεύαν, μειώναν την αξία της νίκης του Ολυμπιακού. Αυτοί που μας κορδεύαν. Το είδα αυτό. Γιατί και... το είδες. Το είδα, ναι. Ότι εμείς λέγαμε, στο πρώτο μάτς λέγαμε ότι η Φέρεντσβάρος είναι καλή ομάδα. Έτσι ναι, δεν λέγαμε. Ναι, ναι. Και στο δεύτερο λέγαμε πού είναι αυτοί που λένε ότι η Φέρεντσβάρος είναι καλή ομάδα. Κοροϊδεύοντας εμάς που το λέγαμε, αλλά ο Ολυμπιακός την έκανε να φαίνεται μικρή ομάδα. Όχι μικρή, να μην παίξει τόσο καλά όσο. Ναι. Εντάξει, είναι μια ομάδα που, ήταν μια ομάδα που στο πρώτο παιχνίδι δυσκόλυψε αρκετά τον Ολυμπιακό. Mm. Ήταν μια καλή ομάδα στο πρώτο, στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι δεν ήταν καλή. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλή. Να κάνουμε τώρα δηλαδή, ναι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Και το βιντεάκι που κόπηκε ήταν καλό, πολύ κακό το κόψιμο. Α, ναι, δεν το είδα μέχρι το τέλος, δεν άντεξα. Πολύ κακό το κόψιμο γιατί. Και υπήρξε και μια απάντηση από ένα παιδί το οποίο ήταν πραγματικά to the point. Α, στα σχολεία τα διάβασα. Ναι, 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 μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Ω, παντού. Αφού σου έχω πει, τα σχολεία είναι το καλύτερο κομμάτι. Ναι. Και... σαν το Φέτβα είσαι κι εσύ. Ναι, αγόρι μου. Ναι. Μα να με πει τέτοιο όπως τι έλεγε ο Φέτβα. Λοιπόν, και λέει ο τύπος, δηλαδή τώρα τι έκανες, λέει. Έκοψες ναι. Ένα κομμάτι λέει, που λένε ωραία στατιστικά στοιχεία, μας λένε ότι όντως ο Φέτβαρος είναι καλή στο κεφάλι, ξέρω εγώ κτλ. Τι κατάφερες, του λέει, με αυτό το κουβιντεάκι που έκανες. Όντως είναι πολύ κακά τα κοψίματα. Απάντησε. Τώρα δεν ασχολήθηκα τόσο. Πολύ κακά κοψίματα. Μπορούσε και καλύτερα δηλαδή να θέλει να μας κράξει. Παρατηρώ ότι πολύ. Το κάνουν, γενικά αυτό. Ενοχλούνται μόνο. Όχι. Συνηθίζεται στο YouTube και στο ίντερνετ ότι πολλοί δημιουργούν content από το content των άλλων. Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να δημιουργήσω. Δηλαδή είμαι ένας creator, δεν μπορώ να δημιουργήσω πρωτογενές υλικό. Και τι κάνω, παίρνω πράγματα από τους άλλους ναι. Και τα βάζω και τα σχολιάζω. Που κι αυτό, ας πούμε. Εντάξει, okay. Και αυτό θέλει. Πολλοί το κάνουν. Όταν το κάνεις καλά, θέλει τέχνη. Τα παιδιά τα συγκεκριμένα μπορεί στο μέλλον να γίνουν καλύτερα. Δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι τύποι ή αν είναι ένας. Αλλά αυτό ήταν ένα άκυρο εντελώς. Δηλαδή και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό και από άλλες ομάδες μεμονωμένα προσπαθούν να μας χαρακτηρίσουν ως μια ομάδα. Mm. Πώς τους φαίνεται ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να μας χαρακτηρίσουν από μια ομάδα. Δηλαδή κανονικά αν ένας έχει δίκιο, ο άλλος έχει άδικο. Αλλά στην πραγματικότητα όλοι έχουν άδικο ή όλοι έχουν δίκιο. Καταλαβαίνεις. Μαγικά το έχεις πει. Δεν γίνεται όλα μαζί να ισχύουν. Ναι, ναι, δεν γίνεται δηλαδή να μας βγάζουν. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ ότι είμαστε αντιπαοξίδες, στον Ολυμπιακό ότι είμαστε Ολυμπιακοί, στον Παναθηναϊκό ότι είμαστε αντιπαναθηναϊκοί και στην ΑΕΚ ότι είμαστε αντιεξίδες, στον Άρη ότι είμαστε αντιαριανοί. Δηλαδή τι γίνεται. Έλαντε. Θα μάθουμε κάποια στιγμή, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα και εμείς κατάφερε αυτό που ήθελε. Ασχολήθηκε μαζί. Κοίτα, ξεκίνησε το βίντεο με αυτό. Ναι, δεν ξέρω καν το όνομά του, δηλαδή δεν θυμάμαι. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Μπορείς να πεις ό,τι θες για μένα, αλλά πες σωστά το όνομά μου. Ναι. Και εμείς κάναμε το ακριβώς ανάποδο. Ναι. Δεν είπαμε καν το όνομά του. Δυστυχώς. Γιατί... προσπάθησε λίγο ακόμα, φίλε. Γράψε καμιά μαλακή ακόμα. Γράψε καμιά χαζομαρίτσα ναι. Ακόμα. Να μάθουμε και το όνομά σου. Όντως.
Εντάξει. Τώρα φάνηκε πολύ αφιψηλού, φάνηκε ότι είμαι πολύ ειρωνικός. Όχι, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Και με συγχωρείτε και πολύ, δηλαδή. Πόσο μωρή ψηλά μούνα. Έτσι τον είπε. Δεν το είδα ολόκληρο ακόμα. Έτσι τον είπε. Μωρή ψηλή. Μωρή ψηλά μούνα. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε μπόγκρε την εβδομάδα, Παρασκευή. Μαγικά. Ναι, εντάξει, επιστροφή στην αγαπημένη μας EuroLeague. Νομίζω ότι δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν οι Ελληνικές. Ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα στη. Ζαλγκύρης παίζει ο ένας Ολυμπιακός. Ναι, μέσα στη Ρεάλ πρέπει να παίζει. Και ο Παναθηναϊκός μέσα στη Ρεάλ. Ναι. Θα μας πάει τάπα αυτή τη εβδομάδα γιατί έχουμε. Τετάρτη Παρασκευή. Σήμερα κάναμε live. Τετάρτη κάναμε live. Τι τάπα. Την προηγούμενη εβδομάδα μας πήγε Τετάρτη Πέμπτη. Ποιο τάπα είναι από το. Σωστό. Παρασκευή live. Δεν είχαμε Παρασκευή όμως. Τώρα και Παρασκευή και Κυριακή πάλι μετά. Ναι. Δηλαδή πάμε λίγο. Ναι. Α, το μαγικό να πούμε ότι την Κυριακή είναι όλα τα μάτια την ίδια ώρα, γελάω. Δηλαδή, την ίδια ώρα είναι. Τι είναι αυτό, τελευταία αγωνιστική, εντάξει γι' αυτό. Τι εντάξει. Κανονική διάρκεια, εντάξει. Να κρατάμε και τους τύπους. Τους καταλαβαίνω. Συγγνώμη λίγο, δηλαδή. Κρατάμε το προϊόν ψηλά. Τι κρίνεται αφού έχει play-off. Κρίνεται, μπορεί να κρίνεται την τελευταία αγωνιστική, δεν ξέρουν μέχρι τότε τι θα γίνεται. Μπορεί η Λαμία για παράδειγμα. Α, μόνο για τη θέση στην είσοδο στο play-off. Ναι. Α, μόνο γι' αυτό. Και γιατί δεν γίνονται αυτά τα δύο μάτσα που θα βάλουμε μαζί αυτά τα εντάξει. Θα μπορούσαμε να βάλουμε. Μα δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι δεν μπορούμε να δούμε κανένα μάτς. Ποιο μάτς θα δούμε, το ρολόι. Θα βάλουμε. Τώρα το Άρης ΑΕΚ πρέπει να είναι στη μία οθόνη σίγουρα για να το βλέπουμε συνέχεια. Και μετά τα γύρω-γύρω τα υπόλοιπα. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τι να κάνεις. Πρέπει να βάλουμε τηλεόραση με άλλη μία και 4-5 οθόνες. Και πάλι δεν τα έχεις εικόνα από τα όλα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Και σήμερα κάποια στιγμή την Κυριακή που έβλεπα τα μάτς, είχα τηλεόραση Πανετολικό ΠΑΟΚ. Λάπτοπ το ένα. Το... Τρία μάτσι είχε μαζί. Αυτό. Είχε τα Γιάννενα, τον Πάο και τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Λάπτοπ τον Ολυμπιακό και στο κινητό τον Γιάννη. Α, δες μάτσι έτσι. Τι να. Α, είπες εσύ τώρα. Δεν γίνει να δεις μάτσι έτσι. Yeah. Ωραία. Ιτής-γοτητής τώρα, τι να κάνουμε. Ιτής-γοτητής, ναι. Έχουμε ντέρμπι την Τετάρτη. Ο Άρης θα είναι η ομάδα που θα παίξει τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο Άρης είναι η ομάδα που έχει δύο δύσκολα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει το ένα κόντρα στον Άρη και η ΑΕΚ έχει την Κυριακή κόντρα στον Άρη. Ας αρχίσουμε από αυτή, γιατί αυτό το βίντεο είναι για την εμβόλυμη αγωνιστική της Τετάρτης. Που θα αρχίσουμε με το match του Παναθηναϊκού με τον Άρη στις 9 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός τώρα εντάξει, είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ πιεστική αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, δεν πατάει καλά στα πόδια του. Πολύ τραγικό αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα αυτό με την φυσικά. Δεν έπαιξε και καλά. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Δηλαδή δεν είναι ότι έκανες γκέλα, δεν έπαιξε και καλά. Όπως δεν έπαιξε και καλά με τη Λαμία σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα. Και πάλι εκεί παίζει και με παίκτη παραπάνω, φαντάζομαι ακόμα χειρότερο. Με παίκτη παραπάνω ισοφαρίζει. Ναι. Με παίκτη παραπάνω κάνει και 2-1. Δηλαδή ακριβώς η ίδια κατάσταση. Και, η ίδια κατάσταση, όχι ακριβώς, αλλά με την Κηφισιά που πάλι προηγήθηκε. Δηλαδή και στα δύο παιχνίδια είχε σκορ νίκης. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα. Ναι, ναι. Και δεν το διαχειρίζει καλά. Δηλαδή υπάρχουν μάτσα τα οποία σου σκαλώνουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα κάνει 0-1 ο αντίπαλος, ξέρω εγώ. Ή άκη με τον Παρσεραϊκό στην αρχή. Ναι, ναι, θα κάνει ένα 0-1, δεν μπαίνει μπάλα μέσα, ναι. Ξέρει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα και στα δύο μάτσα ο Παναθηναϊκός πήρε σκορ νίκης. Και στα δύο παιχνίδια. Και όχι μόνο αυτό. Και στο ένα ήταν και με παίκτη παραπάνω. Και στο ένα ήταν και με παίκτη παραπάνω. Με τη Λαμία είναι το πιο. Οκ, okay, και πες άντε με τη Λαμία, η Λαμία είναι καλύτερη ομάδα. Με την Κηφισιά. Κηφισιά είναι από τις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Η Κηφισιά προηγείται, μένει με 10 παίκτες και δέχεται φάσεις και γκολ. Δηλαδή είναι η φάση του φάουλ, είναι η φάση του γκολ και βγαίνει όλες μπροστά, πάει να δεχτεί και δεύτερο γκολ. Είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού που προβληματίζει. Είναι μια εικόνα χειρότερη από την εικόνα που έδειχνε ο Παναθηναϊκός όταν απολύθηκε ο Γιωβάνοβιτς, έτσι, για να το λέμε ξεκάθαρα. Το είπαμε και στο live βέβαια, δεν χρειάζεται συνεχώς να συγκρίνουμε αυτή την εποχή, αλλά μοιραίες συγκρίσεις έρχονται γιατί ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή για να παίξει ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και έχει πέσει και από την κορυφή και δεν παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι. Εντάξει, είναι προφανές ότι σε προβληματίζει ρε παιδί μου και το βαθμολογικό κομμάτι που έχει χάσει 4 βαθμούς τους οποίους υπολόγιζες. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν ήμουν Παναθηναϊκός, θα προβληματιζόμουν περισσότερο με την εικόνα. Ναι. Και η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι ένα θέμα. Οι επιλογές του προπονητή του είναι ένα θέμα. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι το να κάνεις ωραία πραγματάκια από εδώ και από εκεί και να παλεύεις για να ευνηδιάσεις τον αντίπαλο πειράματα και τέτοια, κάποιες φορές θα βγουν, κάποιες φορές δεν θα βγουν. Του κότσιρα, okay, το καταλάβαμε ότι του αρέσει, του βγήκε κτλ. Θέλει να το πάρει και ως credit. Δουλεύουν και έτσι οι προπονητές, νομίζω. Να το πάρουν ως credit, το έκανα εγώ και επιμένω. Ναι, για τα χαφ. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν ταιριάζει όλα τα μάτσα. Δεν ταιριάζει όλα τα μάτσα. Ακριβώς αυτό δεν ταιριάζει όλα τα μάτσα. Όχι ότι φταίει το παιδί, ούτε ήταν ο χειρότερος που το παίζει. Αλίμονο, δεν φταίει αυτό. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πάρει και λίγο φρεσκάδα, να πάρει λίγο ανάσες. Δηλαδή μπορούσε να βγει αυτό το μάτσο νομίζω και με Βιλένα Πέρεθ. Το είπαμε και στο live.
ήταν από τα παιχνίδια τα οποία δεν είναι τόσο πιεστικός ο αντίπαλος. Όταν έχεις την μπάλα, ο αντίπαλος είναι πολύ πιο χαμηλά μέτρα. Δηλαδή θες και τον παίκτη μέσα, τον Βιλένα, που μπορεί να χάνεις κάποια πράγματα σε άλλα θέματα. Ναι. Αλλά τον θέλεις, ρε παιδί. Γενικά είναι ένας παίκτης που δεν έχει βοηθήσει καθόλου φέτος. Έχει ποιότητα όμως. Έχει ποιότητα. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει μια assist, μπορεί να σου κάνει ένα shoot, μπορεί να σου κάνει μια. Δεν να έχει τα, κάτι. Τα τρεξίματα του κότσιρα. Δεν έχει τρεξίματα του κότσιρα και δεν έχει και τη σταθερότητα. Θα μου πεις βέβαια με την Κηφισιά θέλεις λίγο πιο πολύ το δημιουργικό. Ακριβώς. Και όχι τόσο. Γιατί πόσες φορές, πόσοι θα βγουν από την Κηφισιά επίθεση, δύο, τρεις. Ναι. Αυτούς τους ελέγχουν ρε παιδί μου και οι υπόλοιποι παίκτες. Δεν είναι μάτς ρε παιδί μου πολύ υψηλής πίεσης όπως είναι με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τις καλές ομάδες τις υπόλοιπες, τον Άρη, τη Λαμία ακόμα που μπορεί να βγουν και τέσσερα άτομα, πέντε άτομα σε επίθεση. Μια... Τώρα μιλάμε για την Κηφισιά. Δηλαδή θα βγει με δύο άτομα, τρία, το πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή ήταν η εικόνα μέχρι να μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι. Ναι. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, θα πω εδώ εγώ, είναι τυχερός έτσι όπως περνάει στο τελικό του κυπέλου. Γιατί με καλά, την... εκεί έπεσε το... Όχι, γιατί με, την εμφάνιση, με τις εμφανίσεις που έχει, έχει την ευκαιρία ο ίδιος να διεκδικήσει την Ευρώπη. Γιατί σε περίπτωση που είχε πάει ο ΠΑΟΚ στον τελικό και τερμάτιζε τέταρτος, θα περίμενε από τον ΠΑΟΚ να νικήσει τον Άρη και να βγει Ευρώπη από την τέταρτη θέση. Ενώ τώρα, ακόμα και τέταρτος να βγει από ευκταίο σενάριο φυσικά για τον Παναθηναϊκό, γιατί διεκδικεί το πρωτάθλημα, έχει μια ευκαιρία να σώσει τη χρονιά παίρνοντας το κύπελο και βγαίνοντας Ευρώπη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Φαντάζομαι δηλαδή να μην είχε περάσει και στο κύπελο στον τελικό. Θα ήταν πολύ δυσάρεστη κατάσταση τώρα. Φαντάζομαι δηλαδή μια εβδομάδα με δύο γκέλες, με Λαμία και Φυσιά και αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, που θα μπορούσε να είναι και στο 90 λεπτό αποκλεισμό. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ ήταν προσεκτικός και αποτελεσματικός. Θα μπορούσε να είναι 0-2-90 λεπτό άνετα. Ναι. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Βέβαια, μην βιαστείτε να γράψετε ότι τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί είναι στο μείον 3 ο Παναθηναϊκός. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η εικόνα του είναι αυτή που μας μπορεί να τα χάσει όλα αυτή τη στιγμή και μπορεί να τα πάρει κιόλα. Μπορεί να πάρει αυτή και τα. Είναι η πραγματικότητα. Δεν το... Απλά με την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζει εικόνα. Προφανώς. Με την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή δεν σου δίνει την εντύπωση ότι θα μετρήσει σωστά όλα τα παιχνίδια, θα πάει συγκεντρωμένο σε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν αυξομοιώσεις δηλαδή. Ίσως σε αυτά τα δύο παιχνίδια να μην τα μέτρησε καλά ο προπονητής του. Είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τέτοιου είδους προπονητών να υποτιμάνε παιχνίδια τόσο μεγάλων προπονητών, τόσο star προπονητών. Δεν ασχολούνται, πιστεύω, με τις λεπτομέρειες των μικρών αντιπάλων. Των θεωρητικά μικρών αντιπάλων. Ακριβώς. Και αυτές είναι που κάνουν διαφορά καμιά φορά. Τώρα θα κάνω και. Μπορεί να είναι τυχή στη σύγκριση, αλλά επειδή είναι άλλα αθλήματα, αλλά Αταμάν. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Αταμάν έχει αυτή τη λογική. Να. Είναι ένα αντίστοιχη εμβέλεια. Αντίστοιχη, συγγνώμη, εξωτερή. Είναι λίγο πιο μεγάλο, νομίζω, στην Τουρκία. Αλλά και ο Ταμάν έχει γράψει ιστορία. Έχει πάρει το Ευρωλίγκες, έχει κάνει πολλά πράγματα. Έχει αυτή τη λογική. Όπως λέγαμε και την άλλη φορά, να το κύπελο ποιος ασχολείται. Δηλαδή βγάζει τέτοια πράγματα, τέτοιο αφιψηλού, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν θα βγει σε καλό αυτό αν το συνεχίσει. Αυτό προφανώς, όπως λέω, νομίζω, έχω πει και άλλες φορές και νομίζω ότι ισχύει, ότι γέρικο σκυλί δεν μαθαίνει η νέα κόλπα. Ναι. Δεν του πει κανείς στη. Άλλαξε το. Τι να αλλάξω, αυτό είμαι. Δεν... Φαίνεται ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να. Να ρωτήσει μέσα του αν κάτι κάνει λάθος ή να βελτιώσει κάποια πράγματα. Είμαι αυτός, ξέρω ότι με επιλέξετε γι' αυτό και θα το πάω μέχρι τέλους. Φαίνεται ότι προσπαθεί και πάλι να κάνει πράγματα τα οποία δεν ψιλοκολλάνε. Δηλαδή εκεί που βγάζει τον Μπέρεθ για να βάλει μέσα τον Ούγκο. Άγιος Ούγκο, βέβαια. Εντάξει, Άγιος Ούγκο, αλλά okay, δεν θεωρώ ότι. Ένα πονταλάκι εδώ, φίλε. Θεωρώ ότι αν δεν έβγαινε ο Πέρεθ, μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην κινδύνευε όμως να φτάσει σε αυτό το σημείο. Σωστό. Όχι, ο Ούγκο θα μπαίνει ούτως ή άλλως. Ναι. Το θέμα είναι ποιος βγήκε. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα για ένα πόντο, θα είναι αυτός ο πόντος. Ναι, οκ. Okay, Εντάξει, αλλά. Εκεί άγαλμα, αδερφέ, τον Ούγκο, μας έδωσε το πονταλάκι. Έτσι όπως γίνεται η φάση όμως τώρα, λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 4 βαθμούς. Αν χάσει και φυσικά την κατηγορία για 4 βαθμούς, θα ήταν πρώτος. Θα ήταν πρώτος, 100%. Ναι, πρώτος. Αν χάσει και φυσικά την κατηγορία για 2 βαθμούς που έχασε με αυτή τη φάση με τον Ούγκο. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Ναι, υπάρχει βέβαια πολύ. Και πιθανόν αυτό βασικά. Πολύ ψωμί ακόμα υπάρχει. Δεν είναι το θέμα για τους 2 πόντους του Παναθηναϊκού, ξαναλέμε. Πέρασε και τον ΠΑΟΚ. Πέρασε. Τι το θες που πέρασε, έγινε κάτι, άλλαξε. Επέδρασε την ψυχολογία του, έπαιξε καλύτερα. Όχι. Όχι. Άρα. Δεν έπαιξε καλύτερα. Είχε κάποια στοιχεία τα οποία ήταν ωραία. Ο Ιωαννίδης ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει αυτό. Έδωσε assist, είχε τελική προσπάθεια, μπορούσε να λυτρώσει τον Παναθηναϊκό στο τέλος. Είχε και άλλες γενικά προσπάθειες. Πάρα πολύ καλό γενικά. Επέστρεψε λίγο ο Ιωαννίδης. Αυτό το κρατάμε. Είναι καλό. Βάζει φθηνό αυτόν τον γκολ, νομίζω, ο Αράο. Δηλαδή πρέπει ναι. Εκεί λίγο πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, να μην βάλεις το κεφάλι σου έτσι. Γιατί η μπάλα θα την πιάσει ο Λοντίνγκιν ακόμα και αν δεν έχει χέρια. Δηλαδή ανάπηρος πολέμου να ήταν.
Νομίζω ότι μόνο με το κεφάλι του μπορούσε να βγάλει την μπάλα. Τόσο εύκολο ήταν στα χέρια του που πήγαινε πάνω του. Φαινόταν ότι πήγαινε πάνω του. Κακή στιγμή για τον Αράο. Που έχει σώσει γκολ βέβαια πριν. Έχει σώσει, ναι. Κακή στιγμή για τον Σέκεφελ, κρεμάει την ομάδα του. Πολύ κακή στιγμή. Τώρα όλα αυτά είναι ατομικά λάθη, είναι επειδή δεν δουλεύει καλά το σύνολο και επηρεάζονται όλοι. Δεν ξέρω. Και να πούμε εδώ ότι αν ο Σέκεφελτ είναι εκτός, ο Γκετβάη αν δεν είναι καλά την Τετάρτη. Ποιος θα παίξει. Πάλι θα πάμε με ένα Ούγκο. Αράο Ούγκο, Ακαϊντίν. Ναι. Βοήθεια Παναγιά. Ακαϊντίν Ούγκο δεν νομίζω να το ξαναδούμε στα κοντά. Άμα δούμε και Ακαϊντίν Ούγκο ξανά σημαίνει το. Με τον Άρη κιόλα δεν νομίζω. Δηλαδή Ακαϊντίν Ούγκο με τον Μωρόν. Ναι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αράο θα ξαναπαίξει. Και από εκεί πέρα δίπλα ο Ούγκο, λογικά, βραζιλιάνικο δίδυμο, εντάξει, κάποτε ήταν ανέκδοτο, πιο παλιά. Η βραζιλιάνη αμυντική. Ναι, και καλά η βραζιλιάνη αμυντική, αλλά πλέον δεν είναι, εντάξει. Είχε βραζιλιάνους αμυντικούς πιο παλιά. Αλλά η πιο καλή παίζα στην εθνική ομάδα, ήταν απλησίαστη. Ναι, δηλαδή, για να πάρεις. Ναι, ήταν πολύ top, top εννοείται ότι υπήρχαν. Αλλά από εκεί και κάτω λέγαμε βραζιλιάνος αμυντικός και γελούσαμε. Αλλά προφανώς πλέον δεν ισχύει, πάρα πολύ καλή παίκτη. Καλά, γελάσαμε και στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Είχε πολύ γέλιο εκεί. Εκεί με την Γερμανία με την εφτάρα των Γερμανών. Λοιπόν, okay, το είπαμε το. Ο Άρης τώρα είναι το θέμα. Εντάξει, ναι. Ο Άρης είναι. Άρης ο ένα ανοίγμα είναι. Παίζει χωρίς άγχος. Είναι ένα μεγάλο μέγεθος που πρέπει να παίζει όλα τα μάτς. Δεν μπορεί να πει ότι okay, πάω και ας χάσω και τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα λένε άλλες ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι ένα μάτς που το χτυπάς. Τι έχεις να κερδίσεις. Μια καλή εικόνα, μια ψυχολογία για την επόμενη μέρα. Κάποιους παίκτες ενδεχομένως, να τους δεις λίγο και σε ένα περιβάλλον πιο πιεστικό, ίσως να είναι ο τελικός αυτός, ναι. Με τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει το Μανού, προφανώς. Ναι. Κερδίζει το ότι χτυπάει τα μάτια και τα παίρνει, δηλαδή δεν πάει ασθμένοντας στα play-off με μια μικρή διαφορά από τον αντίπαλο. Όχι, καλή διαφορά. Ναι, με καλή διαφορά πάει. Με καλή διαφορά, με νίκες. Αλλά μπορεί να κάνει δύο ήττες τώρα, θα μου πεις και να μειωθεί αυτή τη διαφορά, αλλά πάλι. Ναι, και πάλι. Θα το δούμε. Τώρα. Μέχρι στιγμής δεν πάει όμως. Μπορεί να κάνει και δύο ήττες και Λαμία, δεν ξέρεις τι. Ναι. Ναι. Ή μπορεί να ο Άρης να κόψει και από τους δύο βαθμούς. Μπορεί να κάνει και δύο νίκες ο Άρης. Ο Άρης είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Ναι. Εκτός έδρας φέτος δεν έχει πάρει κάτι. Πολύ σοβαρός, ρε παιδί μου. Κοίταξε, δείχνει πάρα πολύ σοβαρός ανασταλτικά αρχικά. Ξεκινάμε από αυτό. Αυτό το έχει βελτιώσει ο Μάτζιος, είναι πάρα πολύ καλός ανασταλτικά. Και με τον Βόλο δεν έφαγε φάσεις, δεν τυχαία αυτά, και με τον Ατρόμητο δεν έφαγε φάση. Και σε παλιότερα παιχνίδια ήταν πολύ καλός, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε για παράδειγμα στον ντέρμπι μέσα στο Χαριλάου για 70 λεπτά δεν τρώει φάση στον ΠΑΟΚ. Ναι, δείχνει ότι ο Βέλεθ παίρνει ένα ρόλο στην ομάδα πιο μπροστά. Έτσι, ο Βέλεθ, σωστό, τον βάζει χαφ, αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά εκτός έδρας κτλ. Αλλά απ' τη μια λέω ότι μπορεί να λειτουργήσει γιατί ο Βέλεθ μπορεί να γίνει και τρίτο στόπερ και να ανέβουν ακριβώς, όλοι οι υπόλοιποι. Σε περίπτωση που άρχισε κανένα 0-1 στη λεωφόρο. Ακριβώς. Απ' την άλλη όμως νομίζω ότι ο Βέλεθ δεν έχει τα τραξίματα και την ενέργεια να παίξει με καλές ομάδες. Δηλαδή σε μάτς που θα είναι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Ποιος θα τον κουράσει τον Βέλεθ. Με τον Πέρι δεν νομίζω να έχει θέμα. Αυτό. Με άλλους, με τον Τζέρι, ας πούμε, θα έχει θέμα. Άξι. Σίγουρα. Με τον Φαβιάνο τι γίνεται. Έλαντε, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ο Φαβιάνο τελειώνει το συμβόλαιό του. Μπορεί να πάει οπουδήποτε το καλοκαίρι. Πες μου λίγο, μπορεί να ενημερώσει η ομάδα του. Πρέπει να ενημερώσει την ομάδα. Νομίζω ότι. Αυτό μπείτε στο live λίγο να το δείτε. Θα δύσκολα είναι, θα μείνει στον Άρη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Από αυτά που διαβάζω είναι ότι ο Άρης του δίνει 400 χιλιάρικα, 450. Πόσα θέλει ο κ. Φαμπιάνο. Νομίζω πολλά παραπάνω. Παραπάνω. Αυτή την εντύπωση έχω. Αξίζει πιστεύω λίγο. Δηλαδή έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Απλά ο Άρης του δίνει πιο λίγα χρόνια επίσης. Γιατί ο Φαμπιάνο είναι και 33, 34, 33 νομίζω. Ο Φαμπιάνο νομίζω τα τριετές. Σφιχτό το βλέπω για να πάρει τριετές από τον Κάρι. Δύο, Και αν. Ένα συνένα και τέτοια πράγματα. Εντάξει, ο Φαμπιάνο τώρα είναι σε μια ηλικία που θα πάει για το τελευταίο συμβόλαιο. Μπορεί να το βρει και στο Ντουμπάι, μπορεί να το βρει και κάπου εκεί. Μπορεί να το βρει και σε καμιά ελληνική ομάδα. Πού κολλάει. Πού κολλάει. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Μαγικό. Έχει Βραζιλιάνο στόπερ. Ορίστε. Τρεις θα έχει Βραζιλιάνο. Στον Παναθηναϊκό, ποιοι είναι εκεί. Στόπερ είναι ο Σέκεφελτ. Ο Καϊντίν φεύγει το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα είσαι σοβαρή ομάδα, δεν τον κρατά αυτόν. Καϊντίν λογικά φεύγει. Ο Ούγκο πρέπει να έχει συμβόλαιο γιατί τον έχει πάρει κανονικά. Ο Γετβάη είναι δανεικό. Να δούμε. Τι άλλο έχουμε εκεί, ο Ράου δεν είναι στόπερ. Έχει Μάγνουσον που επιστρέφει. Μάγνουσον επιστρέφει. Έχει Πάλμερ Μπράουν που είτε ήρθε. Τετραετές έχει ο Πάλμερ Μπράουν. Οπότε. Βοήθεια. Βοήθεια. Δεν ξέρω, να δούμε. Εντάξει, μπορεί να είναι καλό το παιδί, δεν το έχουμε δει, αλλά έχει τετραετές. Yeah. Εγώ αυτό λέω μόνο. Που αλλού κολλάει. Ο Σέκεφελτ φεύγει, μένει. Έχει συμβόλαιο. Δεν θυμάμαι. Θα φύγει λογικά. Α, τελειώνει το συμβόλαιο, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν τελειώνει το συμβόλαιο. Πάντως, αν μείνει αυτός ο προπονητής, φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζει. Δηλαδή, τον βάζει τώρα επειδή μάλλον υπάρχει το υπερηρέως ατμόσφαιρα. Γιατί δεν παίζει ο Σέκεφελτ.
Να γιατί δεν παίζει ο Σέγεφελντ, γιατί κάνουν κόκκινες. Εντάξει, όχι, εντάξει. Κακή στιγμή όμως. Δεν ξέρω, φίλου Πάη Φαβιάνο, να σου πω κάτι. Τα καλά του χρόνια νομίζω ότι τα πήρε ο Άρης. Ναι, 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 όχι. Έχουμε τον εκμεταλλεύτηκε. Τον εκμεταλλεύτηκε, τον ξεζούμισε. Τρία χρόνια πρέπει να έχει νομίζω 92 εκατομμύρια συμμετοχές ο Φαβιάνο. Και ήταν και από τους καλύτερους παίκτες. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Εντάξει, τώρα αν τον κρατήσει με κάποια λεφτά χαμηλότερα. Ναι. Επιτυχία του θα είναι. Άμα δεν βρει πουθενά αλλού ο Φαβιάνο. Αλλά γι' αυτό πήρε και τους άλλους νομίζω το Κάρι. Γιατί σου λέει θα φύγει το Ρόζ και τον Βέλεθ. Που είναι πολύ καλοί παίκτες. Ναι, Φαμπιάνο δεν είναι πάντως κανένας από τους δύο. Το λες. Το λέω. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν ξέρω, είμαι ένα ωραίο. Φαμπιάνο Μπράμπετς ήταν φοβερό δίδυμο. Ήταν ωραίο δίδυμο, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τελικό, άμα πάει ο Άρης τον βάζεις τον Φαμπιάνο. 100%. Το βάζεις, ε. Και άμα έχει συμφωνήσει τον Παναθηναϊκό. Και ο Φαμπιάνο θέλει να. Άμα έχει συμφωνήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα έχει ενημερώσει τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Ας πούμε ότι έχει ενημερώσει τον Άρη. Δεν θα το βάλει. Λοιπόν. Οκ, εντάξει, αυτό είναι το. Καλό παιχνίδι της αγωνιστικής, το ντέρμπι της αγωνιστικής, ας πούμε. Και το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω, που αξίζει να μείνουμε είναι το Πανετολικός Ολυμπιακός. Όχι γιατί ο Ολυμπιακός μας δείχνει ότι μπορεί να κάνει γκέλα, αλλά γιατί ο Πανετολικός κόντρα στον ΠΑΟΚ έδειξε μια ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο νικούσε, είχε ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει κάνει και 2-0. Βέβαια, έχει και ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες να σοφαρίσει προφανώς. Αλλά μια ομάδα που δυσκόλεψε τον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο σοβαρεύτηκε, έγιναν και οι αλλαγές, μπήκαν οι παίκτες πιο φρέσκοι μέσα. Ζίφκοβιτς, ο Σντόεφ, μέσα σε δύο λεπτά ο ΠΑΟ κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι, αλλά ο Πανετολικός δείχνει μια ομάδα που σοβαρή με τον Πετράκη, που θα παλεύει όλα τα μάτς, είτε είναι ντέρμπι είτε είναι παιχνίδι με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Από τις πιο... Είτε είναι δηλαδή με ομάδες πιο πάνω είτε... Από τις πιο βελτιωμένες ομάδες του πρωταθλήματος, ναι, ναι. 100% και αν δεν υπήρχε ο Βόκολος, θα έλεγα ότι ο Πετράκης διεκδικούσε για τον προπονητή της χρονιάς. Δηλαδή, τόσο πολύ που έχει αλλάξει το Πανετολικό και είναι τόσο καλός και τον πήγε μη τελικά. Και είναι επιλαχών θα τον σώσει λογικά. Εντάξει, ο Φόκολος νομίζω δικαιωματικά το παίρνει. 100%. Για προπονητή της χρονιάς. Γιατί από τους άλλους τι να βάλεις, τον Αλμέιδα πάλι. Εντάξει, τον Γκαρσία είσαι στον Πανεστραϊκό. Α, από τους άλλους λες. Από τους μεγάλους. Από τους μεγάλους. Ο Μάτζιος δεν μπαίνει, ο Λουτσέσκου νομίζω. Κάτσε εδώ που θα κάνουμε την Λίμπαρ. Αν πάρει πρωτάθλημα. Αν πάρει πρωτάθλημα με την Λίμπαρ, αλλάζει το θέμα. Προφανώς αλλάζει. Το παίρνει δικαιωματικά. Αν πάρει το πρωτάθλημα, μαγικό θα είναι και θα το πάρει η Ιωνίτη. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει γκέλα? Εγώ δεν το πιστεύω. Α, να πούμε πριν. 1-38 παίζεται. Να πω για πριν απλά ότι είναι τιμωρημένος ο Σαβέριο για τον. Έχει διαλέξει αυτό το μάτσο Άρης. Οπότε δεν θα τον έχει το Σαβέριο. Αριστερά ποιος θα παίξει, δεν ξέρω. Αριστερά ποιος θα παίξει. Ο Φέτφα μπορεί να παίξει. Ναι, ο Φέτφα θα παίξει. Γιατί δεν έπαιξε σήμερα. Πρέπει να μπήκε στο τέλος. Νομίζω. Ή ο μικρός. Αυτός ο καινούριος. Ο δανεικός. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Κωνσταρικανός. Ο Κωνσταρικανός. Ναι, αυτός μπορεί να παίξει. Ωραία. Λοιπόν, 1-38 παίζεται το διπλό του Ολυμπιακού. 5 το Χ και 7-90 ο Άσο του Πανετολικού. Να πω ότι. Παναθηναϊκός Άρης 1.53 παίζει το άσο του Παναθηναϊκού στο στοίχημα, 6.40 το διπλό και το Χ 4.20. Έχουμε προγνωστικά στο τέλος, θα τα δώσουμε. Λοιπόν, Πανετολικός Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω Ολυμπιακός θα περάσει. Εντάξει, η λογική αυτό λέει ότι είναι στα καλά του, πατάει καλά, δεν ήταν τρομερός με τον όχι, Αστέρα. Όχι. Είχε πολλά καλά σημεία στα οποία έπαιξε καλά, δηλαδή και ειδικά από τη στιγμή που πήγε ο Ποντένσε, που φαίνεται ότι είναι αναγεννημένος. Κρατάμε τα κολτούλα καμπί, ο οποίος κάνει παπάδες. Ναι, δηλαδή έβαλε πόσα σερί είναι. 4 σερί είναι. Ναι, σκοράρει είναι λοιπόν. Ναι. Με Μεντιλίμπαρ θα έχει βάλει κολ παντού. Όλα τα μάτια του Μεντιλίμπαρ. Με Φερετσβάρο μέσα βάζει αυτό. Στην Τούπα βάζει 2, ναι. Πέναλτι στην Ουγγαρία ναι, ναι, και 2 ναι, με τον Αστέρα. Ναι, ναι. Τι να κάνει άλλο. Δηλαδή έχει 1 και 2, 3 και άλλα 2, 5. 5 γκολ στα τελευταία 4. Ναι, ναι. Εντάξει. Μιλάμε για μαγικά πράγματα τώρα. Γενικά οι όλε οι ομάδε. Δεν έχει όλα. Όχι, όχι. Φαντάζω. Όχι, στην Τούμπα ήρθε, πήγε αλλαγή. Πήγε αλλαγή. Και σήμερα αλλαγή. Σήμερα. Και, στον... και με την Τρίπολη αλλαγή. Ναι. Μαγικά πράγματα δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Okay, δυσκολεύτηκε με τον Αστέρα. Θεωρώ ότι αυτό έγινε και λόγω κούρασης. Δηλαδή είχε 3 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός. Όχι μόνο τα έφερε πέρα, έκανε σε όλα νίκες. Και με τον Μπάου και τα δύο με τη Φερετσβάρος. Είναι λογικό να υπάρχει λίγο μια κόπωση. Παρότι έχει, ότι έχει υλικό ο Ολυμπιακός και έχει παίκτες να αλλάξει και το έκανε. Αλλά okay, βρήκε τις λύσεις, νίκησε και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι λίγο πιο προσεκτικός. Και θα είναι ένα μάθημα για το Μεντιλίμπαρ αυτό. Το είπε κιόλας. Ότι μου λέγανε, δεν ξέρω στις δηλώσεις του, μου λέγανε ότι αυτό το μάτς ήταν το πιο εύκολο απ' όλα. Αλλά τελικά ήταν το πιο δύσκολο. Πιο πριν. Ισχύει γιατί.
είναι το match που δεν είχε, δεν είχε την ευκολία για να βρει χώρους και τα λοιπά. Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι από όλα σε αυτό το κομμάτι του. Γιατί έπρεπε να δημιουργήσει και εντάξει, είναι ένας καινούριος προπονητής σε μια ομάδα που να θυμίσουμε ότι με τους προηγούμενους προπονητές δεν ήταν καθόλου καλή. Έτσι. Ούτε με τον Μαρτίνεθ ούτε με τον Καρβαλιάλ είχε πολύ καλά διαστήματα όπως βλέπουμε τώρα. Έτσι, με τον Μαρτίνεθ λίγο στην αρχή και με West Ham και κάποιες νίκες, αλλά είχε πολλά εντός έδρας παιχνίδια Ολυμπιακός που ίσως μας ξεγελούσαν οι νίκες που έκανε στην αρχή. Δεν είχε πολύ επατητικά παιχνίδια στην αρχή του πρωταθλήματος. Τι έγινε, όλα καλά, Παντέλο. Τέλεια. Τώρα με τη Λίμπαρ δείχνει ότι στα απαιτητικά του παιχνίδια βρίσκει λύσεις. Οπότε πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται και τα παιχνίδια που πρέπει αυτός να δημιουργεί. Έτσι. Να έχει την μπάλα στα πόδια. Θα έχει θέματα στο Αγρίνιο. Δεν θα περάσει εύκολα. Τι κολλάρε έβαλε ο Χατζή Θεοδωρίδης. Ωραίο κολλάρε. Και πριν μπορούσα να βάλει και καλύτερο από το Θεοδωρίδη. Α, να πω, γιατί ξέχασα να το πω στο live ότι ο Ζήφκοβιτς, ο τερματοφύλακας, δεν του το είχα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπράβο. Δεν φταίει στον κόλλο 100%. Όχι, το κόλλο είναι μαγικό. Μόνο δεν φταίει, έχει σώσει τον Πάο. Βγάζει ένα πολύ ωραίο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, στο πρώτο ημίχρονο του Σεγγέλια. Πάνε του πάει βέβαια, αλλά είναι δυνατό. Και βγάζει κεφαλιά του τωρεχώρου στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι πάει πάνω του βέβαια, αλλά πάει πάνω του γιατί έχει σωστή τοποθέτηση. Τέλος πάντων, ήταν χρήσιμος, πάρα πολύ λειτουργικότατος, δεν έκανε λάθη. Δεν φαίνεται ότι επηρεάζεται που δεν παίζει, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, ο Κοτάρσκι δεν χάνει σχεδόν ποτέ μάτς. Εντάξει, δεν είναι. Μόνο στο κύπελλο έπαιζε ο Ζήφκοβιτς. Ξέρει ότι θα παίξει. Εντάξει. Αυτό το έχει αποδεχτεί, ότι ο ρόλος του είναι αυτός. Ναι, αλλά μένει σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι, δουλεύει. Δεν είναι... Αυτό είναι προς όφελος του και προς όφελος της ομάδας προφανώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό εκτός έδρας. Εντάξει, τον έχει διαλύσει τον Πανσεραϊκό φέτος. Ο ΠΑΟΚ που τον έχει βρει πρέπει να τον έχει βάλει 14 γκολ. Ναι, γιατί παίξαν και στο κύπελο. Ναι, 14 γκολ σε 3 ματς. Ανάθεμα νομίζω ότι δεν έχει βάλει γκολ ο Πανσεραϊκός με τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα σκορ, πάρα πολύ εμφατικές οι νίκες του. Του ΠΑΟΚ δηλαδή με τον Πανσεραϊκό. 1-31 το διπλό, εντάξει, κάνει μπαμ κιόλα. Το ματς εξαρτάται τον ΠΑΟΚ προφανώς. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρωτοπόρο ΑΕΚ υποδέχεται τον Μπας Γιάννα στη γεμάτη Φιλαδέλφια. 1-17 παίζει το άσος, 7-50 το χ και 16,5 το διπλό. Νομίζω και εδώ δεν υπάρχουν πολλά λόγια να πούμε. Εντάξει, εδώ ο Ροπάς δεν νομίζω ότι θα κάτσει να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω ότι θα μπει σε διαδικασία να κοιτάξει το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Πάντως και με την Κηφισιά έτσι λέγαμε με τον Παναθηναϊκό. Και η Κηφισιά πήρε πονταλάκι. Και όχι μόνο πήρε πονταλάκι. Δηλαδή, βέβαια, εδώ τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι η εικόνα της ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα του Παναθηναϊκού, ότι μπορεί να απειληθεί. Ναι, εδώ υπάρχει μια βασική διαφορά όμως, ότι ήταν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ναι, ναι. Εδώ τώρα ο Πας Γιάννα, άμα τα δώσει όλα μέσα στη Φιλαδέλφια, κινδυνεύει και δεν έχει τόσες λύσεις. Μιλάμε ότι ο Πας Γιάννα είναι μια ομάδα με, 10, με 12, 13, 14 παίκτες. Δηλαδή, γιατί μετά υποδέχεται τον Ατρόμητο. Μετά είναι φωτιά το μάτς. Το μάτς αυτό πρέπει να το πάρει. Τον Ατρόμητο εννοείται. Γιατί ο Ατρόμητος είναι χάλια και γιατί είναι και εντός έδρας και πρέπει να το πάρει. Και έχασε δικό του μάτς. Όταν προηγήσει στο 30, στο 32-2-0. Ναι, ναι. Και έχασε για παιχνίδι με τον Όφη τη νίκη που είναι σαν να έχασε με το έτσι πως πήγε το παιχνίδι και στο τέλος μπορούσε να χάσει κιόλας δηλαδή κανονικά. Οπότε εγώ διαλέγω να κάνω rotation με την ΑΕΚ και παίζω με τους βασικούς μου την Κυριακή, αδερφέ. Εγώ έτσι θα έκανα. Αν ήμουν Γρηγορίου. Νομίζω αυτό θα κάνει κιόλας. Συμφωνώ. Ωραία. ΑΕΚ Γιάννα. Είπαμε και Ατρόμητος Λαμία, Βόλος Όφη και Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά είναι τα άλλα ματς. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά, εδώ πέρα να πούμε ότι 1.87 παίζει το άσος του Αστέρα, ο οποίος Αστέρας θέλει και κυνηγάει τη Λαμία, θέλει να πιάσει τη Λαμία για να μπει στην εξάδα. Μπορεί αν νικήσει τα δύο παιχνίδια που μένουν και η Λαμία δεν καταφέρει να πάρει τίποτα στο ματς με τον Ατρόμητο. Ναι. Ή στο ματς με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική. 4 βαθμούς έγινε η διαφορά. 4 βαθμούς. Αν κάνει δύο ήττες η Λαμία και δύο νίκες ο Αστέρας. Και ένα πόντο να κάνει η Λαμία. Στην ισοβαθμία πώς είναι. Όχι, δεν είναι. Α, ένα πόντο να κάνει. Ένα χ να πάρει. Ένα χ. Δηλαδή, αν κάνει χ. Ναι, αν κάνει δύο ήττες, αυτό λέω. Και κάνει. Ο Αστέρας θα κάνει δύο νίκες. Αυτό θα κάνει. Όχι, δεν ξέρω. Λέω, το παίρνω δεδομένο. Για την οικονομία της συζήτησης. Μπορεί να κάνει και τέσσερις όμως και να χάσει και να τον ισοφαρίσει, γι' αυτό λέω. Άμα στην ισοβαθμία είναι από πάνω η Λαμία. Η Λαμία είναι από πάνω. Ωραία, άρα θέλει δύο νίκες ο Αστέρας. Ναι, ναι, ο Αστέρας πρέπει να κάνει δύο νίκες οπωσδήποτε. Και απλά θέλει και ελπίζει. Ένα χι η Λαμία. Μία απώλεια της Λαμίας. Δηλαδή. Συγγνώμη. Μάξιμουμ ένα πόντο της Λαμίας. Μάξιμουμ να πάρει όπως, μέχρι ένα πόντο. Δεν πάρει παραπάνω. Αν κερδίσει η Λαμία έστω ένα μάτς, τελείωσε. Άρα λοιπόν ο Αστέρας ψάχνει τις δύο του νίκες και ψάχνει και δύο ήττες από τη Λαμία. Ναι, είπαμε ένα πόντο. Μάξιμουμ να πάρει μέχρι ένα πόντο. Δύο νίκες οπωσδήποτε πρέπει να πάρει ο Αστέρας. Αυτό είναι, εννοείται και είναι αυτονόητο. Δεν λέμε ότι θα το κάνει, απλά πρέπει να το κάνει. Αν θέλει να μπει. Λοιπόν, ποια ομάδα μας αξίζει περισσότερο την εξάδα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Με βάση την εικόνα όλων του προαθλήματος, νομίζω ότι η Λαμία αξίζει την εξάδα. Συμφωνώ.
Βέβαια, στην εικόνα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πόση Λαμία θα κατέβει να παίξει στα playoff μετά από αυτό. Τι απόνερα θα αφήσει αυτό. Ναι. Ο Αστέρας θα πάει να παίξει κανονικά. Δεν έχει εσωτερικά προβλήματα. Η Λαμία τώρα. Ο Τσιλούλης είναι στην ομάδα. Ο Καρλίτος έχει κλείσει κάπου αλλού. Γιατί και αυτό ακούστηκε. Ότι... Ναι, αυτό ακούστηκε, αλλά παίζει κανονικά τώρα. Ξέρω. Θα παίξει κανονικά. Τι να σου πω, φίλε. Ο Βόκολος θα είναι προπονητής της Λαμίας. Πολλά θέματα ανοίξαν τώρα στη Λαμία χωρίς λόγο. Και πού να διώχνουν και τον προπονητή, δηλαδή. Φαντάζομαι εκεί θα ήταν αυτοκτονικό, ας πούμε. Ναι. Καλά, κάτσε, μπορεί να το διώξουν. Μπορεί και να το διώξουν. Μακάρι τώρα... να με το διώξουν. Μακάρι, προφανώς. Ναι. Καλά, πλέον να σου πω την αλήθεια, έτσι πως είναι η κατάσταση, βλέπεις και μια ξενέρα και στο Βόκολο. Και ο Βόκολος δεν ξέρω αν θέλει να μείνει. Έτσι πως είναι η κατάσταση με αυτό που έγινε. Γιατί σου λέει μπορεί να φάω κανένα χρέωμα κι εγώ για κάτι που να μην φταίω κιόλας. Ναι. Ο οποίος Βόκολος αναλαμβάνει τη Λαμία πέρσι τη σώζει. Έτσι. Και φέτος την έχει έκτη. Δουλειά του, όλη αυτή η δικιά του είναι. Δηλαδή μπράβο του κιόλας και με τους συνεργάτες του. Και έχει πάρει μια ομάδα εντάξει, με ποιοτική ενίσχυση σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή ο Καρλίτος είναι πολυτέλεια για μια ομάδα στη Λαμία, δεν το συζητάμε. Αλλά και μια upgrade από πολλά παιδιά. Δηλαδή ο Τζανδάρης είναι καλύτερος με πέρσι. Ο Τσιλούλης έχει κάνει άλμα. Ο Νούνιας είναι παίκτης που δεν έχουν όλες οι ομάδες. Είναι παίκτης που είναι αρκετά καλοί. Ο Σίτγκλεϊ έπαιζε στον ΠΑΟΚ πρόπερση, τώρα παίζει Λαμία. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, okay, κατιούσε η καριέρα του, αλλά μιλάμε για παιδί με εμπειρία τώρα. Δεν είναι. Τζανετόπουλος πίσω από. Δηλαδή στη Λαμία παίζει με κλειστά μάτια ο Κυριάκος. Κορνέζος, ναι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πήγε και έναν τροματοφύλακα που βγάζει και τα out. Όλα αυτά δεν είναι. Λοιπόν, έχει ψωμί πάντως η αγωνιστική γιατί και το Βόλο Σόφι έχει ψωμί, ο Βόλο καίγεται. Δεν το ψήνω πολύ το Βόλο. Εγώ δεν έχω ψηθεί καθόλου. Νομίζω ότι θα πέσει. Το έχω πει και άλλες φορές. Το έχουμε προβλέψει κιόλας και ήδη το έχουμε βάλει. Το έχουμε βάλει Βόλος και Φυσιά. Πολύ μοιρασμένο το μάτσο εδώ στο Βόλο. 2,75. Να πούμε και ότι ο Βόλος έχει καινούριο προπονητικό team. Τον κύριο Χρήστο Κόντι και τον Αλέξανδρο Τζιγκόλη, τον παλιό ποδοσφαιριστή. Και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Αυτοκτονία. Δύσκολη αποστολή αναλάβανε, τους καταλαβαίνω όμως. Αυτοκτονίας. Όχι, δεν είναι εντάξει. Δεν όχι, άμα τους σώσεις καβάλα στο άλογο. Άμα τους σώσεις καβάλα στο άλογο. Έχουν κίνητρο, το ξέρω. Αν τους ρίξεις κιόλα, δεν σου λέει κανείς τίποτα. Δεν φταίει κιόλα σε κάτι. Δεν έκανε στην ομάδα, πήγε τον Φεβρουάριο. Okay. Σχεδόν Μάρτιο πήγαν. Απλά είναι μια περιραίους ατμόσφαιρα δύσκολη. Γιατί από τη μία λέει ένας Μπέος φεύγω, ο Ντέλετς φεύγει. Ναι. Δύσκολα είναι πράγματα. Στα... Ναι, χωρίς έδρα. Λίγο χωρίς... πηδάνε όλοι από το καράβι και εσύ έρχεσαι. Ακριβώς, να... δηλαδή, διώχνουν προπονητή χωρίς λόγο. Δηλαδή, δύσκολες καταστάσεις βλέπω και μου φαίνεται ότι και αγωνιστικά δηλαδή. Αυτή τη στιγμή με ψήνει πιο πολύ ο Παζιάννα, ας πούμε, και ο Παζιάννα βασικά. Με ψήνει πιο πολύ από τον. Ναι. Καλά, για τον Όφη δεν το συζητάμε. Και η Κηφισιά σε ψήνει πιο πολύ. Και η Κηφισιά θα πω, αυτοί οι δύο θα πέσουν μέσα στο τέλος νομίζω, αλλά και η Κηφισιά ακόμα με ψήνει πιο πολύ. Δηλαδή, αυτό που έκανε η Κηφισιά στη Λεωφόρο, μπορεί να δεν ξέρω αν θα το κάνω Βόλος. Ναι, η Κηφισιά το έκανε και στον Όφη μέσα όμως. Δεν το έκανε μόνο. Το έκανε και στον Όφη. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Η Κηφισιά αλλάζει προπονητή πιο νωρίς. Φυσιολογικά θα πω εγώ. Κι άλλο προπονητή, δύο αλλαγές έκανε. Ναι, εντάξει. Τώρα, τον τελευταίο λόγο που πάει ο Μπράτσος. Φυσιολογικά και γίνεται καλύτερη ομάδα. Ναι, ή μπορεί να είναι και το πρώτο αγωνιστικό. Ναι, αυτή η αύρα, ας πούμε, τον προπονητή. Η Κηφισιά όμως έχει κάνει κηδείες. Έχει κάνει την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Και πιο παλιά, ναι. Τον Άρη, έκανε τον Χαριλάου. Δηλαδή έκανε πραγματάκια. Ο Βόλος δεν θυμάμαι να έχει πάρει κάτι κάπου σε αυτά τα παιχνίδια. Και γενικά δεν σε ψήνει. Δεν είναι ομάδα όχι, που όχι. Σε τρελαίνει κιόλα. Όχι, όχι, ο Βόλος όχι. Φέτος είναι πολύ χάλια και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα του να μας χαιρετήσει. Και μπορεί να διαλύσει κιόλα. Δεν θα τον. 100% άμα φύγει ο Μπέος θα διαλύσει και δεν θα λείψει και σε κανένα νομίζω. Δεν έχουμε να το θυμόμαστε για κάτι. Ναι, έχει δει κανέναν παδό του Βόλου. Μόνο για τους φιλάθλους των μεγάλων ομάδων που πηγαίνουν στο Βόλο όταν έδινε ο Μπέος τα εισιτήρια και πήραν τα τσίπουρα και βλέπαν την ομάδα τους. Καλά, τώρα για τα παιδιά αυτά που παίζουν εκεί, τώρα κρίμα είναι να το λέμε. Αλλά άμα κάνουν αυτοί που κάνουν καλή χρονιά δεν θα έχουν θέμα. Θα βγουν κάπου να πάνε. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, Βόλο Σόφι, είπαμε στα τέσσερα πρώτα και φυσικά και Ατρόμητος Λαμία. Εδώ η Λαμία ψάχνει τον πόντο. Ο Ατρόμητος είναι άθλιος. Δεν είδα το μάτσο στις Σέρες, το ξαναλέω, δεν έχω εικόνα. Τα highlights ήταν μόνο, ελάχιστες ασφαλείς φάσεις. Δεν ήταν καλό το μάτς, εντάξει. Ελάχιστες φάσεις και ατρόμητος γενικότερα. Αν έπρεπε κάποιος να νικήσει, ίσως θα μπορούσε να έπρεπε... Λίγο Πανσεραϊκός περισσότερο, ναι. Ατρόμητος είναι χάλια, πάρα πολύ χάλια, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Δεν έχει τόσο κακό ρόστερ για να παίζει τόσο χάλια. Δεν βλέπετε, ειδικά επιθετικά. Ευκαιρία για τη Λαμία να περάσει και να κλειδώσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά και θα αρχίσουμε από τον ντέρμπι φυσικά. Το Παναθηναϊκός Άρης, όπου εκεί θα κρατήσουμε το ασιατικό συν 1. Πράγμα που σημαίνει ότι για να επιβεβαιωθεί το στοίχημά μας. Του Άρη. Το ασιατικό συν 1 του Άρη, ναι, εντάξει. Συν 1 για τον Παναθηναϊκό, θα το δίνει 1-0-2. Πώς το δίνει το συν 1? 2. 2 απόδοση. 98-2 εκεί το πέρα. Λοιπόν, για να επιβεβαιωθεί το στοίχημά μας, πρέπει ο Άρης είτε να νικήσει, είτε το μάτς να έρθει χ.
Έτσι επιβεβαιώνεται το στοίχημά μας. Αν ο Άρης χάσει με ένα γκολ διαφορά, μας επιστρέφεται το ποντάρισμα. Ακριβώς. Κοίταξε, ουσιαστικά παίρνουμε χ2. Χ2. Απλά παίρνουμε και με την κάλυψη ότι αν χάσει με ένα γκολ διαφορά. Ένα, ναι. Άρα, εμείς ουσιαστικά βλέπουμε ότι ο Άρης δεν θα χάσει με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Δίνουμε πολλές πιθανότητες να μην χάσει. Ναι. Και αν χάσει, πιστεύουμε ότι θα χάσει ζόρικα. Ναι. Οπότε, αν δηλαδή είναι εκεί κάπου μέσα στο παιχνίδι και δεχτεί τον γκολ στο τέλος, είναι η κάλυψη που λέμε. Ακριβώς. Άμα χάνει 2-0-3-0. Βοήθεια γειτόνι, το έχουμε χάσει. Εκτός αν επιστρέψει στο μάτς και βάλει δύο γκολ και το πάει. Αλλά έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία μάτς, όλα τα παιχνίδια είναι εκεί. Ισχύει. Και ο Άρης είναι πολύ καλός πίσω. Να. Οπότε. Λοιπόν, από εκεί συνεχίζουμε με το χ2 της Κηφισιάς μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Κηφισιά η οποία πήρε ψυχολογία και έχει αυτή τη στιγμή την άβρα να πάει να χτυπήσει το μάτς στην Τρίπολη. Είναι και καλή απόδοση βασικά. Αγοράζουμε απόδοση. Παίρνουμε δύο απόδοση σε δύο αποτελέσματα. Σε ομάδες που και υπάρχει απόσταση μεταξύ τους, αλλά δεν είναι και τόσο πια μεγάλη για να είναι η απόδοση τόσο μεγάλη για δύο αποτελέσματα. Προφανώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, εννοείται αυτό. Αλλά μια καλή μέρα της Κηφισιάς μπορεί να έρθει άνετα, νομίζω, αυτό το χ2. Mm-hmm. Το Όφι είναι ο Πανετολικός, άλλωστε. Ναι. Λοιπόν, ο Όφι παίζει μέσα στο Βόλο. Εντάξει, είναι αναγεννημένος, έχει τον Δέλα. Έχει στα δύο παιχνίδια μία νίκη και μία ισοπαλία. Με επιστροφή για τα Γιάννεν, έτσι έχανε 2-0, επέστρεψε. Και θα πάμε το διπλό ντρονομπέτ σε απόδοση 1,88. Πάλι είναι ουσιαστικά η κάλυψη. Διπλό, το κερδίζουμε. Αν έρθει χ, μας επιστρέφεται το ποντάρισμα. Πατάμε στο ανέβασμα του Όφη. Έχει βάλει 6 γκολ στα τελευταία δύο παιχνίδια με Δέλα. Θα μπορούσε να κερδίσει μέσα στα Γιάννενα. Έχει καλύτερη ψυχολογία, παίζει καλύτερα. Και θεωρούμε ότι θα κερδίσει μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι έδρα, είναι σαν φιλικό για τον Βόλο. Και νομίζουμε ότι θα περάσει και παίρνουμε απλά την κάλυψη γιατί okay, και ο Όφι δεν είναι τόσο άξιος εμπιστοσύνης ακόμα. Συνεχίζουμε με το μείον 1,5 του ΠΑΟΚ. Στο θεωρούμε ουσιαστικά ότι ο ΠΑΟΚ στο αποδόση 1,85 το βρίσκουμε αυτό. Θα κερδίσει ασιατικό. Μείον 1,5 ασιατικό handicap του ΠΑΟΚ. Θεωρούμε ότι θα κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Αυτό είναι το στοίχημα δηλαδή, να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά. Αν κερδίσει με κάτω από 2 γκολ διαφορά, το χάνουμε γιατί είναι μισό, είναι 1,5. Οπότε πιστεύουμε ότι θα κερδίσει με 2 γκολ διαφορά για να μας επιβεβαιώσει το στοίχημά μας. Λοιπόν, όσοι έχετε απορίες για όλα τα ασιατικά, μπορείτε να γράψετε στο Google Ασιατικά Πεταράδες. Υπάρχει αναλυτικός οδηγός απεξήγησης και προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας προβλέψεις. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια κάτω από το βίντεο. Και όσοι είστε πάνω από 21 ετών και θέλετε να μας στηρίξετε, μπαίνετε στο site και κάνετε εγγραφή σε όποια στοιχηματική θέλετε, στο στοίχημα για παράδειγμα, που είναι και χορηγός εδώ πέρα και της εκπομπής προγνωστικών. Και σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα, μας θέλετε οτιδήποτε θέλετε για να μεσολαβήσουμε, να σας βοηθήσουμε στο support@papakibetarades.gr ή στα social media του site μας. Καλή εβδομάδα σε όλους και την Τετάρτη ερχόμαστε live μετά το τέλος του Παναθηναϊκού Άρης. Να είστε καλά. Yeah.